αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Κατά την μεγίστην και πανίερον εορτήν της κατασάρκα γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, την Μητρόπολην των εορτών, όπως την αποκαλεί ο Θείος Χρυσόστομος, μεταξύ των άλλων πρέπει να αναλογιστόμεν και ευλαβώς να ατενίσομεν την κένωσιν του Θεού Λόγου, όπως αποκαλεί ο βαθύς μύστης των του Θεού μυστηρίων ο Μέγας Απόστολος Παύλος την ενανθρώπισιν του Κυρίου. Διότι η γέννηση του Χριστού είναι μυστήριον θείον και μας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να το κατανοήσουμε, αδύνατον να εισχωρήσομεν εις το βάθος του μυστηρίου, αδύνατον να εκτείνομεν την σκέψη μας εις το πλάτος του υπερφυγούς του του γεγονότος. Μόνον ταπεινούμενοι εμπρός εις αυτό δυνάμεθα και να το ατενίσουμε. Και να το ατενίσομεν όχι απλώς ευλαβώς, αλλά με τα φόβου και τρόμου, διότι είναι το μυστήριον της ενανθρωπίσεως του Θεού και συγχρόνως το μυστήριον της σωτηρίας, την οποίαν σωτηρίαν με την ενανθρώπιση Του ήλθε να μας προσφέρει ως αρκωθής Θεός Λόγος. Και όπως με τα φόβου και τρόμου πρέπει κατά τον Απόστολον να κατεργαζόμεθα αυτήν την σωτηρία, παρομοίως και πολλό μάλλον με τα φόβου και τρόμου να ατενίζομεν το μυστήριον της σαρκώσεως του Θεού μας, ο οποίος εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών. Το γεγονός τούτο το μοναδικόν και ανεπανάληπτον εις την ιστορία της ανθρωπότητος προσπαθούν να προσεγγίσουν και να ατενίσουν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας με τους εξαίσιους ύμνους των. Η χοροδία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά θα ψάλει ύμνους που επέλεξε ο χωράρχης και πρωτοψάλτης κύριος Ιωάννης Δαμαρλάκης, με σκοπό να μας μεταφέρει νοερά στο σπήλαιο της Βηθλεέμ εις προσκύνησιν του Θείου Βρέφους μετά των ποιμένων και των μάγων και εις δοξολογίαν μετά των αγγέλων του Θεού. Υπόδεξε Βηθλεέμ την του Θεού Μητρόπολη, Θεοτοκίων προεόρτιο. Ετοιμάσου να υποδεχθείς Βηθλεέμ τη Μητέρα του Θεού, διότι έρχεται να γεννήσει σε το άδυτον φως που ποτέ δεν δει, δηλαδή τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν. Άγγελοι του ουρανού, θαυμάσατε το θείον γεγονός. Άνθρωποι που κατοικείτε την υγιήν, δοξάσατε τον Θεόν που γεννάτε ως άνθρωπος. Και εσείς, μάγοι από την Περσία, προσκομίσατε εις τον γεννηθέντα βασιλέα τα δώρα. Εσείς ευλογημένοι ποιμένες, που ξενυχτάτε και φυλάγετε τα πρόβατά σας, ψάλατε τον Τρισάγιον ύμνο. Κάθε πνοή, κάθε αναπνοή, ας δοξολογήσει τον Θεόν που δημιούργησε τα πάντα. Ο ήχος του ύμνου είναι πλάγιος του Τετάρτου, διασκευή εκτέλεσης υπό του αημνίστου πρωτοψάλτου της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου πριν.
ιδιόμελων προεόρτιων ήχος δεύτερος. Το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Το σπήλαιον είναι έτοιμο να δεχθεί την Θεοτόκον, διότι έφτασε η ώρα της γέννησης. Η Βηθλεέμ μεγάλεται, διότι εκ γης Ιούδα προέρχεται ο Ιησούς, ο οποίος θα σώσει τον πεπτωκότα άνθρωπο. Το μέλος είναι διασκευή και εκτέλεση του Κωνσταντίνου πριν. Δοξαστικών της έκτης ώρας της παραμονής των Χριστουγέννων. Χριστοφόροι λαοί είναι οι χριστιανικοί λαοί που πιστεύουν και λατρεύουν το Σωτήρα Χριστόν. Αυτοί καλούνται με το τροπάριο τούτο να είδουν το μέγα θαύμα της γεννήσεως που προκαλεί θάμβος και κατάπληξη, να το προσκυνήσουν με ιερόν δέος και να δοξάσουν τον φιλάνθρωπον Θεόν, των δημιουργών του μεγάλου τούτου και σωτηρίου θαύματος. Ψάλατε η σύγχων πλάγιον του πρώτου. Διασκευή εκτέλεσης υπό Κωνσταντίνου πριν. Oh.
Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον και ανέτυλας Χριστέ εκ Παρθέν. Τροπάρια των προφητιών του εσπερινού των Χριστουγέννου. Αφανής και άγνωστος Χριστέ μας, εγεννήθηκες μέσα εις το σπήλαιον σύμφωνα με την άπειρον συγκατάβασήν σου. Σε εκήρυξε και εφανέρωσε ο ουράνιος πνευματικός κόσμος. Εχρησιμοποίησε σαν στόμα τον αστέρα για να αποκαλύψει το μέγα της ενανθρωπίσεών σου μυστήριο. Με αυτόν τον αστέρα οδήγησε κοντά σου μάγους, μεγάλους και σοφούς της Ανατολής. Αυτοί ήρθαν και σε ευρήκαν και με πίστη θερμήν έπεσαν εις τα πόδια και σε προσκύνησαν. Μαζί με τους μάγους εκείνους, σε παρακαλούμεν σωτήρα μας, ελέησε και ημάς. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου ιρμολογικός. Διασκευή εκτέλεσης υπό του χωράρχου και πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Ιωάννου Δαμαρλάκη. Το πρώτο του το κάθισμα είναι πρόσκληση των πιστών δια να είδουν και θαυμάσουν το μέγα γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Παρουσιάζει τους μάγους να πεζοπορούν ακολουθούντες τον αστέρα, τους αγγέλους να δοξολογούν, τους ποιμένας να παίζουν με τη φλογέρα των δοξολογίων και αυτοί ανταξίαν προς το Θείο γεγονός δοξολογία προς τον εν σπηλαίο και εκ της Αγίας Παρθένου τεχθέντα σωτήρα Θεών. Peace.
μεγαλειοδέστατος ο όρθρος των Χριστουγέννων αναβαπτίζει των χριστιανών μέσα εις τα θεία ρήματα και νοήματα των γραφών και των ύμνων και διαποτίζει όλην του την ύπαρξη με τα αισθήματα της βαθυτάτης πίστεως και ευγνωμοσύνης προς τον Σωτήρα που παρουσιάζονται ανεξάντλητα εις την Ιερά Υμνολογία. Μακάρι όσοι όρθρου βαθέως και ευθύς αμέσως με τις πρώτες καμπάνες τρέξουν εις την Εκκλησία δια να ακούσουν όλα και με τα προσοχής προσεύχονται και παρακολουθούν απορροφούνται στον έκταρ της Θείας Ζωής αφού τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται Χριστός ετέχθη εκ της Παρθέν. Ιδιόμελον του πεντηκοστού ψαλμού, ήχος δεύτερος, διασκευή εκτέλεση υπό του χορά. Δοξάσατε και η ανάτη οδή των κανόνων των Χριστουγέννων. Ο Χριστός γεννάται από τα στόματα όλων μας ας ακουστεί δοξολογία. Άγγελοι και άνθρωποι μαζί, δόξα εν υψίσεις Θεό είπατε και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία ψάλατε. Ο Χριστός έρχεται από τους ουρανούς, σαρκούται ο Λόγος, γεννάτε ως παιδίον, ετοιμαστείτε να τον υποδεχθείτε. Ο Χριστός ευρίσκεται τώρα εις την γην, ανάμεσά μας, εις την Βηθλεέμ, εις το Σπήλαιον, εις την Φάτνην, σπαργανωμένος ως νήπιον. Ανεβάστε το νου και τα σκαρδία σας υψηλά εις τα ουράνια. Γίνετε όχι πλέον γήινοι, αλλά ουράνια. Όλοι οι κάτοικοι της γης, πάσα η οικουμένη, άσατε, ανυμνήσατε τον Κύριον. Δοξολογήστε τον Κύριον με χαρά και ευφροσύνη όλοι οι λαοί, διότι αυτός είναι ο πιο μεγάλος άρχον και ο πιο δοξασμένος από αγγέλους και δικαίους ανθρώπους. Διασκευή εκτέλεσης υπό Ιωάννου Δαμαρλάκη ψάλετε εις ήχον πρώτον.
κράτημα τεριρέμου του Πέτρου Μπερεκέτου. Εφραίνεστε δίκαιοι, ο πατήρ ιβδόκησε, στη χειρά ιδιόμελα των ένων, σε ήχο τέταρτο λέγεται. Εφραίνεστε εσείς οι δίκαιοι άνθρωποι, η ουρανία γαλιάσε, σκυρτήσετε τα όρη τώρα που εγεννήθη ο Χριστός. Η Παρθένος κάθεται ένδοξος μητέρα του Θείου Λυτρωτού, μιμουμένη τα χερουβήμ, που αποτελούν ουράνιον θρόνον του Παμβασιλέως Χριστού και βαστάζει στα σαγκάλας της των Θεών Λόγων που εσαρκώθη και έγινε άνθρωπος. Ποιμένες των δεχθέντα Χριστών δοξάζουσι, μάγιοι στον Δεσπότην προσφέρουσι δώρα, άγγελοι ανυμνούν και λέγουν «Ακατάληπτε Κύριε δόξες». Διασκευή και εκτέλεση των ύμνων υπό του χωράρχου Ιωάννου Δαμαρλάκη.
Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου. Θεοτοκίον ιδιόμελον των ένων των Χριστουγέννων. Σήμερα ο Χριστός γεννάται από την εις την Βηθλεέμ από Παρθένων μητέρα. Σήμερα ο άναρχος Θεός παίρνει αρχήν ως άνθρωπος θνητός και ο λόγος σαρκούται. Εαγγελικέ των ουρανών δυνάμεις αγάλλονται και η γη μαζί με τους ανθρώπους της εφραίνεται. Οι μάγοι τα δώρα προσφέρουσι εις τον γεννηθέντα. Οι ποιμένες το θαύμα κηρύττουν προς όλους τους γύρωτων και εμείς ακατάπαυστα βοώμεν. Δόξα εις τον ύψιστον Θεόν που έφερε επάνω εις την γη την ειρήνην με την γέννηση του Υιού Του και χάρισε μεταξύ των ανθρώπων την αγάπην και την ευδοκίαν. Ψάλετε ησύχων δεύτερον ποίημα Ιωάννου Μοναχού. Διασκευή εκτέλεσης υπό του άρχοντος πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Καραμάνη.
ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της χριστουγεννιάτικης αυτής εκδήλωσης από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Ευχαριστούμε τα μέλη της χοροδίας, ιδιαίτερα τον χωράρχη πρωτοψάλτη κύριο Ιωάννη Δαμαρλάκη. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στην Παντρίτια τηλεόραση και σε εσάς αγαπητοί τηλεθεατές ευχόμαστε ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς Ιησούς να σας χαρίζει υγεία και πάντα τα προσωτηρία ανετοίματα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.